Είναι ευχαριστούμε τον Κύριο που το πρωί ποτίζαμε στις αίρες και το βράδυ είμαστε στη Στουγκάρδη, στο Μπιτινχάιμ και που αλλού δεν ξέρω. Πάντως όποιος έφερε το ποτήρι με τα παγάκια ή κάτι ξέρει ή οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο ή παρακολουθεί το ίντερνετ. Πήγα σε μια εκκλησία και έρχεται... Σ' άκουσα, λέει, στον Πειραιά που είπες για τα παγάκια. Και στάφερα. Εσύ δεν ξέρω τι άκουσες. Πάντως, ευχαριστώ πολύ τον κύριο για σένα που έφερε το παγωμένο νερό. Καλό ήταν το ταξίδι. Και επειδή πρόσφατα είχαμε την επίσκεψή μας στην Αμερική, δεν έχει καμιά σύγκριση. Δέκα ώρες το ένα, δύο ώρες το άλλο, οπότε καταλαβαίνετε χώρια του το ότι είχαμε και το πως το λένε αυτό το fly 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 και πίσω δεν γυρνάει ζαλιστήκαμε πολύ εγώ έκανα δέκα μέρες και το φοβερό ήταν ότι ο αδερφός ο Σπύρος δεν μπορούσε να κοιμηθεί εγώ δεν μπορούσα να ξυπνήσω Ήταν τα δύο άκρα αντίθετα. Συμβαίνει λέει και για τη μία περίπτωση και για την άλλη και άλλα πολλά τα οποία τα έζησα όλα και τώρα που ξεζαλίστηκα να με εδώ, εδώ πιστεύω να μην ζαλιστώ και να περάσουμε έτσι ευχάριστες μέρες, ευλογημένες μέρες γιατί ο Κύριος αυτό θέλει και μάλιστα λέει δου τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικούν εν ομονία οι ε, θα πω κάτι έτσι είναι θέματος αλλά αυτό να συγκατοικούν εν ομονία αδελφοί, αυτό το οποίο θα πρέπει να μάθουμε απάντες είναι ότι έχουμε κοινό εχθρό, έναν εχθρό έχουμε. Αν το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας θα είμαστε όλοι ενωμένοι, αγαπημένοι, εν ομονία, γιατί? γιατί παλεύουμε έναν συγκεκριμένο εχθρό. Αυτό φυσικά είναι ένα μήνυμα ολόκληρο, θα το πούμε μια άλλη φορά, τόσες μέρες έχουμε να τα πούμε όλα μαζεμένα. Έχετε την αγάπη των αδελφών από την Αμερική, ξεκινάω από τους μακρινούς, οι οποίοι σας αγαπούν και σας περιμένουν, επισκέψεις κάνετε από ό,τι πληροφορήθηκα, από τους αδελφούς από τις ΣΕΡΕΣ, να προσεύχεστε για τον αδελφό Αντώνη. Δεν μιλάω γερμανικά σήμερα, έτσι, ξεχάστε τα γερμανικά. Σήμερα μιλάω ελληνικά όποιο πρόλαβε. <laughs> Με κουράζουν πολύ τα γερμανικά, να ξέρετε. Αλλά, αν έχει αδερφέ πρόβλημα, θα μιλήσω γερμανικά. Ναι, ναι, λέει. Τι πάθαμε. Καλά, εγώ θα μιλάω γερμανικά και εσύ μίλα ελληνικά. Να προσευχόμαστε για τον Αλφό Αντώνη, γιατί έχει το σοβαρό του πρόβλημα. Ε, αύριο κάνει την τελευταία θεραπεία και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα τα ιατρικά. Ε, ιατρικά. Δεν θα μπορούσε να φτάσει εδώ που έφτασε. Εδώ που είναι τώρα είναι πιστεύω το χέρι του Θεού. Και θέλουμε να δούμε κάτι πιο δυνατό να τον επαναφέρει, να μας τον χαρίσει γιατί έχουμε ανάγκη από εργάτες. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι ε, διακονούν μέσα στην εκκλησία και πραγματικά ε, τον έχει το έργο ανάγκη. Να προσευχόμαστε, να προσευχόσαστε κι εσείς. Και εσύ αδελφή Μαργαρίτα τώρα θα προσεύχεσαι περισσότερο γιατί τον γνώρισες <Ρι> και όσοι τον ξέρετε και όσοι δεν τον ξέρετε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο που είμαστε ανάμεσά σας. Θα ήθελα να μοιραστούμε ε, δύο εδάφια από το Λόγο του Θεού για να δούμε τι, τι μα συμβαίνει μερικές φορές και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε γιατί... Ε, Ωραία τα λέμε μερικές φορές αλλά όταν έρχεται το ζόρι ε, εκεί τα, τα χάνουμε εκεί τα χαλάμε ενώ έχουμε αποδεικτικά στοιχεία έχουμε αποδείξεις από τον Κύριο ήρθε ο Κύριος και εδώ όσοι είμαστε απόψε εάν αυτή τη στιγμή αναλογιστεί ο καθένας μας τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή γιατί είσαι εδώ απόψε είσαι εδώ γιατί γιατί γνώρισες τον Κύριο. Κάτι σου έκανε ο Κύριος στη ζωή σου. Κάτι διαφορετικό από αυτό που γνώριζες. Την ομολογία μου δεν την έχετε ακούσει ποτέ ολοκληρωμένη. Ούτε και θα την ακούσετε. Γιατί απόψα ωραία ευκαιρία. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα, του Ορθόδοξου, ας πούμε, του Αγίου Πνεύματος. Πώς βαφτίστηκα εγώ στο Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται μια αδερφή, ήταν Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου του 1986. Και βλέπουμε ότι μένουν ημερομηνίε οι οποίες γράφονται μέσα στην καρδιά μας. Δεν είχα κατά νου να σας πω αυτό. Και έρχεται μια αδερφή. Μου λέει διάβασε εκεί με τα ξηρά οστά να διαβάσω εκεί με τα ξηρά, ώστε εγώ ήμουνα το 85, 26 Σεπτεμβρίου είχα βαφτιστεί ενίδατη, 26 Φεβρουαρίου το 86, μήνες. Δεν πρόλαβα να διαβάσω ή να ξέρω. Λέω τι λέει. Και ανοίξαμε εκεί πέρα, διαβάζω. Λέει κατάλαβες. Λέω κάτι πάω να καταλάβω. Σήμερα λέει θα βαφτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο θα σε βαφτίσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο σήμερα και αφού διάβασα καλά όλο αυτό το περιστατικό στην κοιλάδα με τα ξερά οστά που πήγε λέει βλέπεις ξερά οστά ναι μίλα στα οστά μίλησε συναρμολογήθηκαν ναι. και στο τέλος έδωσε πνεύμα και έγινε στράτευμα μέγα και εκείνη την ημέρα βαφτίστηκα στο Πνεύμα το Άγιο και ξεκίνησα από το μεσημέρι που με επισκέφτηκε ο Κύριος και μου έδωσε τις πρώτες λέξεις αλλά δεν σταμάτησα. Στο στρατόνι Χαλκιδική, από εκεί είναι η καταγωγή μου, στρατόνικη και στρατόνι, τα δύο χωριά μου στη Χαλκιδική. Και συνεχίσαμε προσευχή όλη την ημέρα, όλο το μεσημέρι. Το βράδυ στην εκκλησία σταματήσαμε την Πέμπτη στι 4 τα ξημερώματα. Ο θείο μου Τσανακά ο Γιώργο, που ήταν τότε υπεύθυνο στην εκκλησία στο στρατόνι, πρέπει να πάει στη δουλειά ο άνθρωπο. Λέει τι θα γίνει με αυτόν. Εγώ μιλούσα, 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 εφρενόμουνα. Ε, του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν και ένα κομμάτι από την ομολογία μου πώς πήρα Πνεύμα Άγιο με αυτή την ωραία μαρτυρία που είχε η αδερφή μας αυτή, μια καλή αδερφή, χαρισματούχα και της μίλησε ο Κύριος έτσι απλά και της λέει σήμερα θα τον βαφτίσω στο Πνεύμα το Άγιο. Θα του πεις να διαβάσει αυτό το κεφάλαιο για να καταλάβει. Άμα θέλετε είναι στο ε, Ιεζεκιήλ, λάμδα ποιο είναι, για βοηθήστε λίγο, βοήθεια από το κοινό για να μην ψάχνω, άμα ψάχνω θα το βρω. Έλα. Για σας το λέω για να το διαβάσετε, δεν θα πω εγώ τίποτα από αυτό. Η Εζεκή, λείπαμε. Άντε Λευτέρη. Λάμδα Ε. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Η λοιπόν, λάμδα ε κεφάλαιο είναι αυτό με την κοιλάδα, με τα οστά και έγινε όλο αυτό και έλειπε το πνεύμα. Και όταν λείπει το πνεύμα το άγιο από τον χριστιανό, είναι ένα ξηρό οστό. Ναι, ωραία, κάνω προσπάθεια, αγωνίζομαι, αλλά όταν έρθει το πνεύμα το άγιο, αλλάζουν όλα. Και επειδή πήγα Φαντάρος μετά. 10 Απριλίου του 1986 παρουσιάστηκα στο στρατό ήμουνα ήδη βαφτισμένος και εκεί αντιμετωπίζαμε το δεν είναι όπως τώρα <laughs> τώρα πάν φαντάρι και πως θέλεις να ορκιστείς πως θέλεις να κάνεις όλα ό,τι θέλει ο καθένας τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα και δεν θα ξεχάσω εκείνη την πρώτη μέρα που βγαίνει ένας λοχίας είναι κανείς για εδώ. Τρόμαξα εγώ. Και βγαίνει ένας αδελφή και λέει εγώ λέει είμαι άθεος. Δεν είμαι για Είμαι άθεος. Και εγώ σιωπή. Σιώπησα. Τρομαγμένος. Και έρχεται το βράδυ ο Κύριος κατά τις 10 η ώρα εκεί που είχαμε το σιωπητήριο μέχρι να αρχίσουμε τις υπηρεσίες της νύχτας. Κύριε, λέω, τι έκανα. Ο άθεος δεν φοβήθηκε και βγήκε με παρησία και είπε εγώ είμαι άθεος και εγώ που σε γνώρισα, εγώ που λέω ότι με βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιο, εγώ δίλιασα ο Κύριος μας δίνει ευκαιρίες αδελφοί. Δεν μας απορρίπτει. Την άλλη μέρα έρχεται η ώρα της, γιατί δεν είχαμε ορκιστεί ακόμη, θα γινόταν ο αγιασμός, θα γινόταν όλα αυτά που γινόταν και μου δίνεται η ευκαιρία να ομολογήσω κι εγώ. Τιμωρήθηκα. Με στείλανε στα καζάνια. Όσοι δεν κάναμε, στα καζάνια πα να πλένει τα καζάνια για να μαγειρεύουν για το, για το στράτευμα. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί ο κύριο. Και άλλη ευκαιρία. Εκεί ήταν ακόμη πιο έντονη. Είχε να, να γίνει η περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου γιατί ήμουνα στον Εύρο πάνω, στο Κουφόβουνο, σε ένα τάγμα πεζικού, εγώ ήμουνα του υγειονομικού, αλλά ήμασταν όλοι μαζί και έρχεται ο διοικητής και λέει «Εσύ, εσύ, εσύ και εσύ θα ντυθείτε για να πάτε να κάνετε την, την περιφορά της εικόνος». Εγώ δεν ντύθηκα. Επιστρέφει. «Βλάχος, ακόμα έτσι είσαι με στρατιωτικά». Τότε ήταν δύσκολα. Λέω «Σας είπα κύριε διοικητά». Σε δέκα λεπτά επιστρέφω. Επιστρέφει σε δέκα λεπτά, εγώ εκεί. Και θα πα στρατοδικείο και τόνα και τάλα. Αύριο στην αναφορά και πράγματι βγήκα στην αναφορά και περίμενα να προχωρήσει, να με πάει στο στρατοδικείο. Να... Και λέει φύγε στα εστιατόρια γρήγορα. Και ήμουν ένα μήνα στα εστιατόρια. Εκεί μου δόθηκε ευκαιρία να διαβάσω. Είχα την Καινή Διαθήκη εδώ στο τσεπάκι μου και διάβαζα την Καινή Διαθήκη. Έκανα μελέτη πραγματικά γιατί δεν ερχόταν κανένα να φάει. Μόνο το μεσημέρι ερχόταν εκεί να φάνε και να πλύνω τους δίσκους, τα πυρούνια, τα κουτάλια, τα μαχαίρια. Ήταν ταπεινωτική αυτή η δουλειά. Κανένας δεν ήθελε να την κάνει. Και όταν τέλειωσα και βγήκα στην αναφορά πάλι για να αναφέρω ότι τελείωσε Λέει ποιος θα πάει, Κανένα. Λέω: Άμα θέλετε, πηγαίνω εγώ. Και ξαναπήγα. Τελικά γίναμε φίλοι με αυτόν. Ήταν και συνάδελφο και μάλιστα ομόσταυλο, καρδιολόγο και αυτό, καρδιολόγο κι εγώ. Και βρισκόμασταν στα ε, συνέδρια. Και δεν είχε μούτρα, δεν μπορούσα να σηκώσει το κεφάλι για να μην κοιτάξω. Λέω: Έλα, μη στεναχωριέσαι, λέω. Περάσαν αυτά. Ο Χριστό να σε ευλογήσει και σένα, εμένα με ευλόγησε. Ε. Αλλά θυμάμαι τη δύναμη που είχα με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι τελείως διαφορετικά, αντιμετωπίζεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα όταν είσαι πλήρης Πνεύματος Άγιου, όταν έρθει ο Κύριος και σου δώσει αυτή τη ζωή, τι, τι κάναν τα ξερά τα οστά, ε, πήραν ζωή, πήραν το Πνεύμα το Άγιο. Και τι έγιναν, στράτευμα μέγα. Και έτσι προχωράμε τώρα, η Εκκλησία έτσι προχωράει. Στράτευμα μέγα. Και θα προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού αδελφοί, γιατί. Γιατί η μέρα πλησιάζει. Τα πράγματα όλα αυτό μαρτυρούν. Κύριος έρχεται. Το λέμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Έτσι, αυτό ήταν μία παρένθεση. Συγγνώμη για την παρένθεση. Θα πούμε και άλλα ίσως τόσες μέρες που θα είμαστε. Δύο εβδομάδες είπε ο αδερφός. Αλλά μπορεί να κάνουμε και παραπάνω. Δεν θα ξεπεράσω όμως τις μέρες που έμενα στην Αμερική γιατί θα γίνει θα γίνει πρόβλημα, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Έλεγαν οι αδερφοί, κάτσε ακόμα, κάτσα, συνταξιούχος είσαι. Α, είμαι συνταξιούχος πλέον. Έχω τρεις μήνες, τέσσερις που είμαι συνταξιούχος. Και συνάδελφος τώρα με τον αδερφό Λευτέρη, ποιος μας φτιάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μοιραστούμε αυτά τα δύο εδάφια, αδερφοί, από τη 1022 σελίδα. Γιατί είναι πολύ σημαντικά ορισμένα εδάφια έτσι όπως τα τοποθετεί ο Λόγος του Θεού, για να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Για να δούμε λοιπόν Κορινθίους Β' επιστολή, Δέλτα κεφάλαιων, 17 και 18 εδάφια είναι δεξιά στη λιπάνω. διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιων βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ανατενίζομαι στα τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Ευχαριστούμε τον κύριό μας για το λόγο του, για τον αδερφό μας τον Παύλο, που έγραψε αυτές τις επιστολές και δια Πνεύματος Αγίου κάνει κάποιους διαχωρισμούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για μας σήμερα. Έρχεται τώρα και λέει διότι, επεξηγεί διότι, η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών. Και δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δεν περνάει κάποια θλίψη, κάποια στεναχώρια, δεν έχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, άλλο μεγαλύτερο, άλλο μικρότερο. Αλλά έρχεται και βάζει τώρα τα όρια. Αυτή η θλίψη που περνάς, λέει ο αδερφός μας ο Παύλος, είναι προσωρινή και είναι ελαφριά. Δεν έχει Βάρος μεγάλο Αλλά κάνει κάτι αυτή η θλίψη Φυσικά μας λέει ο λόγος του Θεού Ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών Περνάμε καταστάσεις όλοι μας Δεν υπάρχει άνθρωπος Και εγώ ε, το Σάββατο το, το πρωί πέρναγα έτσι μια μεγάλη στεναχώρια Αλλά πού θα έρθει Ποιος θα έρθει να με ανακουφίσει Ποιο θα έρθει να με παρηγορήσει, Το πνεύμα το Άγιο. Και ήρθε το πνεύμα το Άγιο και μου έδωσε μια παρηγοριά. Αν προλάβουμε, θα το πούμε και αυτό. Μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή που είχα το Σάββατο το πρωί στο σπίτι. Όπω ήμουνα μέσα στην απόγνωσή μου και μέσα στη θλίψη μου και στι σκέψει μου και όλα αυτά τα οποία έβλεπα. Ήρθε ο κύριο και λέει: Αυτά είναι τίποτα. Και θα δούμε τώρα εδώ. Γιατί υπάρχει στο επόμενο εδάφιο που διαβάζουμε, στο 18 εδάφιο, ξεκινάει με τη λέξη «επειδή». Το «επειδή» είναι αιτιολογικό σύνδεσμο, συνδέει τα παραπάνω με τα παρακάτω. Έχουμε λοιπόν μία θλίψη η οποία είναι προσωρινή και ελαφρά. Κάνει κάτι όμως αυτή η θλίψη. Αυτό που είπαμε προηγουμένως για πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η θλίψη έχει αυτό το σκοπό, να με ετοιμάσει για να πάω στη βασιλεία των ουρανών. Και έρχεται τώρα και μου εξηγεί εδώ ότι αυτή η θλίψη που είναι ελαφρά και προσωρινή εργάζεται η σημάς. Κάνει δουλειά δηλαδή. Δηλαδή κύριε με όλα αυτά που θα περνάμε και ε, εσύ κάνεις, εργάζεσαι μέσα μας, εργάζεται μέσα μας. Και υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις που ζούμε αδελφοί που μετά όταν έρχεται ο Κύριος και μας εξηγεί και μας λέει πώς και γιατί, λέμε «Κύριε σε ευχαριστούμε που επέτρεψες να περάσω αυτή τη θλίψη, επέτρεψες να περάσω αυτή τη στεναχώρια, επέτρεψες να περάσω αυτή την ασθένεια, επέτρεψες να περάσω αυτή τη δοκιμασία, η οποία δεν ήταν τόσο ευχάριστα, γιατί η δοκιμασία που έρχεται, η δοκιμή που έρχεται από τον Κύριο, Προς το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λείπεις. Μετά λέει βλέπεις. Μετά θα δεις τον καρπό. Μετά θα δεις το αποτέλεσμα. Μετά θα δεις τι έγινε. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Να γιατί συνέβησαν. Εργάζεται λέει η σημάς καθ' υπερβολήν. Και κοιτάξτε τώρα την αντίθεση. Τρία πράγματα από τη μία, τρία από την άλλη. Τι κάνει λοιπόν αυτή η θλίψης εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Προσωρινότητα από τη μία, αιωνιότητα από την άλλη. Ελαφρό από τη μία, βάρος από την άλλη. Θλίψη από τη μία, δόξα από την άλλη. Και έρχεται τώρα και βάζει αυτό το επειδή για να ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας γιατί όλοι μας περνάμε καταστάσεις. <ΣΣΣΣ> Άκουσα κάτι <κυρίζευα> από νέα ψυχή και νέος, νέα στην, ε, στην ηλικία, βρέθηκα λέει με μία νέα και ε, άρχισε να λέει εγώ δεν μπορώ άλλο, ε, θέλω να πάω στον κόσμο, να γνωρίσω τον κόσμο, να, να κάνω φίλους, να κάνω φίλες και έχουμε δόξη στο Θεό. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς τότε. Μις τότε ήμασταν ούτε στα, στα δύο χέρια, τα δάχτυλα δεν μετριόμασταν η νεολαία. Όταν ήμασταν τότε στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 80, ήμασταν μαζευόμασταν να κάνουμε Σάββατο νεολαία και ήμασταν 8-10 άτομα. Αλλά τότε έγινε το μεγάλο μπαμ. Και πριν τελειώσει τη δεκαετία του 80, όσοι πήγατε. Πού θα πήγατε, στην Πτολεμαίων, στην εκκλησία την Πτολεμαίων που ήταν τότε. Όλο ο χώρο εκείνο ήταν Νέοι και γινόταν το μάθημα τη νεολαία κάθε Σάββατο. Ποιο το έκανε αυτό, ο κύριο. Και τότε πατήσαμε καλά, πολύ Νέοι. Στην αρχή όμω ήμασταν λίγοι. Τώρα ευχαριστούμε τον Θεό, συνέδρια γίνονται πρόσφατα είχε τα μικρά τα παιδάκια μας εκεί στο διαφεύγει το όνομα, στη Θεσσαλονίκη εν πάση περιπτώσει, στο Φίλιρο μου λέει υποβολέα από κάτω στο Φίλιρο εκεί ωραία να τώρα πάλι θα πάνε κάτω στην Αττική έχουν και εκεί μεγαλύτερα, μικρότερα παιδιά γίνονται τα συνέδριά μας δυο φορές το χρόνο και κατά τόπους γίνονται συνέδρια είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα τι είναι αυτό το οποίο ε, σου λέει να να μην συνεχίσεις εδώ Κάτι δεν έχεις καταλάβει. Κάτι δεν έχω καταλάβει. Και έρχεται τώρα να μας πει εδώ πέρα, να μας εξηγήσει και να μας πει ένα επειδή. Είπαμε αιτιολογικό σύνδεσμος. Θα εξηγήσει για ποιον λόγο εμείς προχωράμε σε αυτά που μας έχει πει ο Κύριος και περιμένουμε αυτό. Ποιο δηλαδή να πάμε και να γευτούμε αυτό το αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή λοιπόν εμείς δεν ενατενίζομεν στα βλεπόμενα. Και σήμερα είναι να δούμε ο καθένας μας πού βλέπουμε. Τι βλέπεις. Βλέπεις το φαινόμενο. Όταν πήγανε να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν, πήγαν μόνο δύο, ο Ιησούς του Ναΐβι και ο Χάλευ, τι είπαν, ποιοι αυτοί, αυτοί είναι ψωμίονοι σε Είναι υπερμεγέθης, θα μας τσακίσουν, θα μας κατατροπώσουν, θα, 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 θα. Οι άλλοι όμως βλέπαν κάτι. Τι βλέπαν. Αυτό το οποίο είπε ο Κύριος και τι είχε πει ο Κύριος. Πηγαίνετε λέει να δείτε τη γη την οποία εγώ δίδω σε εσά σήμερα και ένα να πιαστούμε από το λόγο του κυρίου και από αυτά που λέει ο κύριο. Και έχει υποσχέσει, είμαι σίγουρο ότι έχει υποσχέσει. Όλοι μα έχουμε υποσχέσει από τον κύριο. Αλλά έχουμε και τι υποσχέσει οι οποίε είναι γραμμένε μέσα στο λόγο του Θεού και είναι για όλου μα. Λοιπόν, μην μπει σήμερα, να μην πω σήμερα ότι εμένα δεν μου υποσχέθηκε τίποτα ο Θεό. Πώ δεν σου υποσχέθηκε. Αν δεν έχει πάρει πνεύμα Άγιο, το έχει υποσχεθεί. Θα δοθεί, λέει, και σε όλους τους εις μακράν όσους ήθελε προσκαλέσει κύριος ο Θεός ημών. Να λοιπόν η ευκαιρία. Αν δεν έχεις πνεύμα Άγιο πιστεύω να έχετε όλοι πνεύμα Άγιο. Αν κανένας δεν έχει, να ωραία η ευκαιρία του Αγίου Πνεύματος σήμερα, του ελλαδικού Αγίου Πνεύματος, όχι το δικό σας, του γερμανικού, να πάρεις πνεύμα Άγιο. Είναι υπόσχεση του Κυρίου. Αν δεν έχεις θεραπευτεί σήμερα, σήμερα θα θεραπευτείς. Είναι υπόσχεση του Κύριου, άρα δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν έχω υποσχέσεις από τον Κύριο. Σε όλους δίνει υποσχέσεις. Έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Και έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Ό,τι έχει πει ο Κύριος θα γίνει εξάπαντος. Εδώ λοιπόν λέει εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Και εδώ είναι σήμερα το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να πάρουμε όλοι μας το πού βλέπω, πώς βλέπω ο εχθρός, αυτή είναι η δουλειά του. Ο εχθρός θέλει να σου κάνει να πάρεις το μάτι σου από τον Κύριο. Ο Πέτρος περπατάει πάνω στα κύματα, κάποια στιγμή βλέπει τα κύματα, παίρνει το μάτι του από τον Χριστό, θα βυθίζεται. Ο Κύριος είναι εκεί όμως να τον σηκώσει. Ο Κύριος είναι εκεί για να με στήσει πάλι και θα μας στήσει ο Κύριος. Αλλά εμείς θα πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε. Όταν πήγε ο Δαβίδ να πολεμήσει, του δώσε ο βασιλιάς, του δώσε έλα πάρε τη στολή μου, πάρε τα κοντάρια μου, πάρε τα σπαθιά μου, πάρε τις ασπίδες μου, πάρε το θώρακα, πάρε τις περικνημίδες, πάρε τα όλα και βγες. Δεν μπορούσε όμως να κουνηθεί. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα. Πώς πήγε όμως εις το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και τι έκανε. Υπερίσχυσε δεν έβλεπε όπως βλέπαν όλοι οι άλλοι. Και αυτό είναι σήμερα, αδερφοί, το οποίο θα πρέπει να, να καταλάβουμε ως Εκκλησία, αλλά και ως ψυχές μεμονωμένες. με μεμονωμένοι, αδερφοί, που περνάει ο καθένας το δικό του γολγοθά, το δικό του πρόβλημα, τη δικιά του θλίψη, τη δικιά του στεναχώρια. Πώς βλέπεις, με ποιον τρόπο βλέπεις αυτό το πρόβλημα που είναι μπροστά σου. Δεν το βλέπεις. Μα τι λες αδερφέ, κοιτάξτε επειδή εμείς λέει δεν ανατενίζουμε στα βλεπόμενα αλλά στα μη βλεπόμενα. Αυτά τα οποία δεν τα βλέπω και θα δούμε αν προλάβουμε, το ξέρουμε όλοι τον ορισμό πίστη είναι ελπιζομένος που επίτης βεβαίως πραγμάτων μη βλεπομένων. Η πίστη έρχεται και κάνει βέβαια πράγματα τα οποία δεν βλέπουν, δεν βλέπονται. Εμεί τι κάνουμε, δεν ενατενίζουμε, δεν βλέπουμε ει τα βλεπόμενα σε αυτά που βλέπουμε, αλλά σε αυτά που δεν βλέπουμε. Ποια είναι αυτά που δεν βλέπουμε, αυτά που μα υποσχέθηκε ο κύριο. Αυτά που σου έχει πει ο κύριο ότι θα κάνει στη ζωή σου. Είτε προσωπικά είτε μέσα από το λόγο του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ξέρουμε, να κατέχουμε το λόγο του Θεού, να κατοικεί πλούσια ο λόγο του Θεού μέσα μα. Γιατί? Γιατί με το λόγο του Θεού ερχόμαστε και παλεύουμε με αυτόν. Έρχεται και σου λέει, δες τον υπερμεγέθης άντρας, ψωμίον είναι εις μας. Αυτή είναι ψωμίον εις μας και παραλίγο να, να, τους γυρίσουν όλους, να τους τουμπάρουν. Αλλά στάθηκαν αυτά τα δύο τα παιδιά εκεί με πίστη και τους πείσαν τελικά. Ψωμίον αυτοί οι υπερμεγέθης άντρες, αυτοί οι αμαλίκ, ψωμίον εις Γιατί, γιατί εμείς έχουμε έναν ο οποίος είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι αυτός ο οποίος βγήκε νικών και διανανικήσει και θα νικήσει και νικάμε κι εμείς μαζί του. Αυτό, αυτή είναι η διαφορά. Άρα πώς βλέπω σήμερα, κοιτάξτε να δείτε πώς βλέπει ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, τον οποίο έχω μεγάλη αδυναμία, είναι ο αβακούμ που σημαίνει εναγκαλίζω εγώ τον λέω αγκαλίτσας έτσι είναι αυτή είναι η μετάφραση της, του ονόματός του αβακούμ εναγκαλίζω έρχεται και λέει κάνει μια υπόθεση που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας τι είπαμε η προσωρινή ελαφρά θλίψη. μπορεί δηλαδή η θλίψη να έρθει στον καθένα μας στεναχώρια μπορεί να έρθει στον καθένα μας Έρχεται όμως και κάνει μία υπόθεση. Αν λέει και η Σική δεν θέλει βλαστήσει. Προχθές που ανεβαίναμε στο σπίτι μου λέει η γυναίκα μου «Α, καλά που δεν άνοιξε κατευθείαν η πόρτα και σταματήσαμε μπροστά στη Σικιά να κάνουμε όπισθεν για να μπούμε». Λέει «Δες τη Σικιά, τα βλέπεις τα Σίκα, δεν ξέρω κάτι πιο γλυκό θέλει να κάνει, κάτι θέλει να κάνει και την παρακολουθεί. Εγώ δεν την παρακολουθούσα. Έχει σίκα η σικιά μας. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι η σικιά δεν βλαστάνει. Μη δεν θέλει είστε καρπός εν Μπαίνεις μέσα στο αμπέλι, βλέπεις εκεί πως πιάνει εκεί και λες ό, θα βγάλουμε στα φύλλα. Αλλά <κυρίζει> υπάρχει ένα ένα σημείο το οποίο είναι αξιοπρόσεκτο. Προσέχετε, λέει, τα σαλόπεκας, τα μικρά σαλόπεκα. Έτενε καταστρέφουν τα σαμπέλου. Ξέρετε πώ τι καταστρέφουν. Περνώντας Περνώντα με στο αμπέλι, με την ωραία τη σουρά, ακουμπάνε και την ώρα που πάει να ανθίσει το αμπέλι, το χαϊδεύουν, ε? το χαϊδεύουν. Δεν θέλουν να το χαϊδέψουν, το ακουμπάνε και καταστρέφεται. Δεν βγάζει καρπό. Μπορεί δηλαδή να έρθει περίπτωση που ο καρπός της αμπέλου να μην υπάρχει. Ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί. <coughs> και οι αγροί δεν θέλουν στη δόση τροφή. Καταστροφή δηλαδή, μαυρίλα. Το πίμνιον θέλει εξολοθρευτεί από τις μάνδρας. Και δεν θέλουν είστε βόες εν της τάβλης. Πλήρης καταστροφή από γεωργικά, από κτηνοτροφικά και τι θα φάμε και πώς θα ανταποκριθούμε. Έχουμε και δάνεια, έχουμε και το ένα, έχουμε και το άλλο. Αυτός ο άνθρωπος δεν βλέπει σε όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά του δεν τα βλέπει. Και τι βλέπει. «Εγώ όμως θέλω εφραίνεσθε εις τον Κύριον. Θέλω χέρις των θεών της σωτηρίας μου. Πότε ομολόγησες αδελφέ ότι πιστεύεις στον Χριστό όταν βαπτίστηκες ενίδατη. Και τι συνέβη μετά το βάπτισμα ενίδατη. Τι είπες σώθηκα. Αυτό δεν είπες. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Το έχω καταλάβει αυτό. Έχω καταλάβει τι σημαίνει έχω σωθεί. Έχω καταλάβει ότι η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό έγινε αιτία της δικής μου σωτερίας τη στιγμή που εγώ θέλει να κηρύξουμε μαζί. Ε? Έλα. Έχω έναν μικρό, έβαλε το σακάκι προχθές εκεί, πήρε τη γραφή μου και πήγαινε. Λέω ότι θα κηρύξω κι εγώ. Αλληλούια. Και έχασα και τον ήρμό τώρα. είπες λοιπόν εκείνη την ημέρα σώθηκα. Έχω αντιληφθεί τι σημαίνει όταν λέω σώθηκα. Όταν βγαίνω και λέω πίστεψα βαφτίστηκα ενίδατη και σώθηκα. Αυτό είναι το κτήμα μου. Αυτό είναι το επιχείρημα που θα φέρω μπροστά σε όλα αυτά τα οποία βλέπω και θα λέω εγώ χαίρομαι. Γι' αυτό λέει πάντοτε χαίρεται. Δεν μπορεί να χαίρεται ένας άνθρωπος μέσα σε μεγάλες στεναχώριες, σε μεγάλες θλίψεις. Όταν περάσαμε εμείς, και λέω περάσαμε γιατί με τη σύζυγο το περάσαμε, τη μεγάλη δοκιμασία με την ασθένεια του παιδιού, ήταν δύσκολη η κατάσταση. Δύσκολη, περιμέναμε να πεθάνει. Κακοήθης καρκίνος, δεν υπήρχε ιατρικός. Το πολύ που μας δίνανε οι γιατροί ήταν πενταετή επιβίωση, πενταετής επιβίωση 80% στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει χρονια ζωής. Και ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ό,τι και να κάνουμε λέει και φυσικά ο συνάδελφος που τον παρακολούθησε εκεί, λέγαμε διάφορα, να πάμε να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Τελικά ήρθε ο Κύριος και το θεράπευσε. Ήρθε μια αδερφή από τη Βουλγαρία, στην πατριωτιά Σάσας, μία φορά ήρθε στις Έρες. Τη έδειξε ο Κύριος τι, ότι είναι ένας νέος στις Έρες ο οποίος είναι άρρωστος. Τον είδε κανονικά, Έρχεται, μας το λέει και κρατηθήκαμε από αυτόν τον λόγο. Το πίστεψε και το παιδί και να προσευχόμαστε τώρα για αυτό το παιδί το οποίο και απορώ κι εγώ <coughs> σου έχει κάνει ο Κύριος τέτοιες, τέτοια θαύματα στη ζωή που συμβαίνουν. Γι' αυτό το μήνυμα σήμερα που θέλω να, έτσι, να, να μπει μέσα μας Πού βλέπω, πού ατενίζω, σε ποιον βλέπω, σε αυτό που βλέπω, έχασα. Άμα βλέπεις αυτό που βλέπεις έχεις χάσει, δεν ξέρεις τι βλέπεις. Μα το βλέπω, ε, αυτό είναι, το βλέπεις αλλά θα βλέπεις αυτά που δεν βλέπεις. Αυτό, αυτό μας λέει η σωτηρία την οποία μας έδωσε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Και αυτή η σωτηρία είναι δεδομένη, μου την έχει δώσει. Και τι κάνει τώρα ο Αβακούμ. Όλα αυτά λέει, αν όλα αυτά συμβαίνουν και γίνεται αυτός ο, ο, ο πραγματικός χαμός, γιατί είναι μαύρη μαυρίλα, εγώ όχι θα χαίρομαι, θα εφραίνομαι. Εφροσύνη πηγάζει μέσα, μέσα από την καρδιά μου. Φυσικά το ίδιο και είναι η χαρά, αλλά αυτό είναι, έχει μεγαλύτερη έμφαση. Εγώ θα εφραίνομαι εις τον Κύριο και θα χαίρομαι εις τον Θεό τη σωτηρίας μου. Δηλαδή, αυτό έχει αξία. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, αλλά δεν έχει αξία. Η Μαρία εξέλεξε και επέλεξε την αγαθήν οδό, η οποία δεν θα της αφαιρεθεί. Και αυτό, αδελφοί, είναι που μας δίνει δύναμη και στεκόμαστε μπροστά σε αυτές τις καταστάσεις. Και σας έλεγα προηγουμένως, όταν μάθανε οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά, λέει, πώς στεκόσασταν. Το ίδιο έλεγαν και για τη σύζυγο. Πώς στεκόσασταν με τέτοια αξιοπρέπεια. Έτσι το λένε αυτοί. Αξιοπρέπεια. Πού να καταλάβουν ότι εμείς μέσα μας είχαμε αυτή τη χαρά, αυτή την εφροσύνη της σωτηρίας. Και αυτά έρχονται και μας βγάζουν πάνω. Πώς λέει πέρασέ με πάνω από τα κάτι υπάρχει ένα σύμνος. Αυτό είναι λοιπόν το μυστικό σήμερα. Πού βλέπω. Και λέει εδώ πέρα ο αδερφός μας ο Παύλος να επιστρέψουμε για να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Εμείς λέει δεν είναι να ταινίζουμε στα ευλεπόμενα αλλά στα μη βλεπόμενα. Και πάλι επεξηγεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφοί γιατί το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριός μας δεν μας αφήνει με απορίες. Όλα μας τα επεξηγεί. Γιατί λοιπόν εμείς βλέπουμε εις τα μη βλεπόμενα διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Να για ποιον λόγο. Να γιατί δεν βλέπω σε αυτά που βλέπω. Γιατί είναι πρόσκαιρα. Αυτά που δεν βλέπω όμως είναι αιώνια. Και εμείς κληθήκαμε αδελφοί για να κληρονομήσουμε αιώνια ζωή. Κληθήκαμε για να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο. Αυτή είναι η θυσία του Χριστού. Γι' αυτό θυσιάστηκε για να είναι ο Λευτέρης, ο Οδυσσέας, η Γιάννα, η Μαρία να είναι μαζί με τον Κύριο αιώνια. Θα αφήσω λοιπόν αυτά που βλέπω τώρα να μου χαλάσουν όλη αυτή την αίσθηση που έχω μέσα μου όταν έρχομαι και πληρώνομαι στο Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται ο Κύριος και με, και με επισκέπτεται. Κοιτάξτε τι λέει ένα ωραίο εκεί στην Ρωμαίους επιστολή. Λέει ότι δια της ελπίδος λέει εσώθημεν. Ελπίζ ή τις βλέπετε δεν είναι ελπίζ διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις διατί και ελπίζει. Ε, θέλω να πιστεύω ότι ελπίζατε ότι θα με δείτε. Και εγώ ήλπιζα να σας δω. Τώρα δεν ελπίζω να σας δω γιατί σας βλέπω. Τώρα είστε εδώ μπροστά μου. Είμαι εδώ μπροστά σας. Αυτή η ελπίδα όμως σε άλλο σημείο λέει είναι άγγερα ασφαλής. Με αυτή την ελπίδα εσώθημεν. Και ξέρετε αδελφοί, ε, ο εχθρός αυτό που θέλει να κάνει είναι να μας βγάλει από τη μέση την ελπίδα. Και προσπαθεί να τη βγάλει από τη μέση με διάφορα τρίκ. Δες εκεί, δες εκεί, δες εκεί. Υπερμεγέθης ο ένας, αδύνατο να, 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 λυθεί αυτό το πρόβλημα, πεθαίνει. Ε, και δεν χαίρεσαι άμα πεθαίνεις. Μην παρεξηγηθώ η επιθυμία της καρδίας μου είναι να αναχωρήσω γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερο. Ο Παύλος δεν ήταν κανένας τον είχαν πάρει τα γεράματα αλλά και γέρος να είναι. Έχω αυτή την επιθυμία. Αυτή την επιθυμία θα την έχω μόνο εάν έχω καταλάβει τη σωτηρία. Μόνο αν έχω καταλάβει τι έχει κάνει ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αλλά φυσικά λέει δεν ξέρω αν μένοντας μαζί σας εάν είναι καλύτερο για σας αλλά για μένα και η επιθυμία μου είναι να αναχωρήσω γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερο όχι όχι μη το σκέψου το μόνο μην κάνεις και, και λες μην βιάζεσαι σκέψου το όμως γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερο εάν δε και ελπίζομαι εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε δια της υπομονής περιμένουμε αυτό και κοιτάξτε να δείτε τι λέει εδώ λέει κάτι το οποίο έχει σχέση με αυτό που είπα στην αρχή. Ο αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενεία Σιμών, επειδή το τι να προσευχηθώμενο πρέπει, δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει η δια διασταναγμών αλαλίτων. Μερικέ φορέ δεν ξέρουμε και βρισκόμαστε σε τέτοιε καταστάσει που πώ να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Αλλά έρχεται το πνεύμα το Άγιο και προσεύχεται. Και μάλιστα με σταναγμού αλαλίτου. Και για να να μην χάσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, λέει ενώσο ενδυμούμεν εν το σώμα τι από τον Κύριο. Και αυτό το ξέρουμε. Και εδώ τώρα αυτό αυτός είναι ο αγώνας μας. Ενδυμώ στο σώμα μου, αποδημώ από τον Κύριο. Περπατάω εκεί που με θέλει ο Κύριος. Ενδυμώ στον Κύριο, αποδημώ από το σώμα μου. Μα συμφέρει, φυσικά εδώ έχει διτή σημασία, μπορείς να πεις αποδημώ, ε, πεθαίνω, αποδήμησα εις Κύριον. Αποδίμησα από το σώμα μου, αλλά μπορούμε όμως να το πάρουμε και ως αποδημώ από αυτά τα οποία η Σάρξ έρχεται και με προτάσει και μου λέει ορισμένα πράγματα και με κάνει να αποδημήσω από, το, από τον Κύριο. Διότι περιπατώμεν δια της πίστεως ουχή δια της όψεως. Και είναι αυτό σήμερα, και να κλείσω γιατί η ώρα ήρθε, δεν πάω δια της όψεως. Πάω δια της πίστεως. Τι βλέπω, ψωμίον η Τι βλέπεις, υπερμεγέθης. Ε, πρέπει να περάσει από τον οφθαλμίατρο να πας να σε δει γιατί δεν βλέπεις καλά. Και όταν θα πας εκεί θα σου πει παιδί μου και ο οφθαλμίατρος είναι ο κύριός μας είναι οι αδερφοί οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν τα, τις πύρες από τη ζωή και θα σου πει ξέρεις πόσες φορές ήρθε να με κοροϊδέψει και να με κάνει να αλλάξω τρόπο να αλλάξω στόχο το που βλέπω. Και τότε θα καταλάβουμε ότι αυτό που περνάμε είναι προσωρινό και ελαφρύ. Αλλά κάνει αυτό, κάνει το έργο, την εργασία αυτή στον εαυτό μου, ώστε να απολαύσω αιώνιον βάρος δόξης. Όταν τα κατακτήσω αυτά, τα καταλάβω αυτά, τότε θα πω κι εγώ ε, όπως είπε ο Αβακού και αν όλα αυτά συμβαίνουν εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο στον Κύριο της σωτηρίας μου Κύριο να σε ευλογήσει και να μας ξεκουράσει απόψε και εμάς Αμήν